όλα είναι σοβαρά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, με τον πτωχευτικό κώδικα δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά την κλιμάκωση μιας επίθεσης που έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Γιατί το ζήτημα είναι πρώτον οι αιτίες που πλατιά λαϊκά στρώματα βρίσκονται στην κατάσταση της υπερχρέωσης. Αυτό σχετίζεται με τις αντιλαϊκές πολιτικές που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, όπου οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα έχασαν πάνω από το 50% των εισοδημάτων τους και την τεράστια φοροεπιδρομή που δέχτηκαν, γιατί η υπερχρέωση δεν είναι μόνο προς τις τράπεζες, είναι και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους αυτοαπασχολούμενους. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι οι λύσεις οι οποίες προτείνονται και προβλέπονται είτε μέσα από το πτωχευτικό, το νέο πτωχευτικό, είτε από προηγούμενες διατάξεις. Και από τα διάφορα κόμματα που έχουν προταθεί, όλες προσπαθούν να συγκεράσουν το εξής ζήτημα. Πρώτον, το πώς οι τράπεζες θα απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια για να ενισχυθεί η κεφαλαιοποίησή τους. Δεύτερον, και πώς το κράτος θα μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα που χρωστώνται στο ζήτημα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Άρα, από τη μια μεριά είναι υπεύθυνοι που οδήγησαν τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, και από την άλλη τον καλούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να πληρώσει, για να σωθούν οι τράπεζες και το δημόσιο και το κράτος. Γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι το μέτρο αυτό δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Αποτέλεσε συνέχεια όλων των πολιτικών πρωτοβουλειών που είχαν πάρει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο ζήτημα αυτό. Από τον νόμο Κατσέλη και μετά, που επί της ουσίας είχε μια περιορισμένη προστασία στην πρώτη κατοικία. Αυτή σταδιακά αναιρέθηκε. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι ψήφισαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, την κινητοποίηση απέναντι στους πληστηριασμούς τους χαρακτήρισαν ιδιώνυμο, έστειλαν τα μάτια απέναντι σε όλους αυτούς που αντιδρούσαν στους πληστηριασμούς, και από αυτή την άποψη σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει αυτό το έργο, που επί της ουσίας ή σου ρευστοποιούν την περιουσία άμα χρωστάς, ή σε οδηγούν να είσαι όμηρος και σκλάβος για 20 χρόνια των τραπεζών και του δημοσίου. Θέλω μέσα από τις δόσεις, από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που έχουν επιβάλει. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, ο κύριος Καραθανασόπουλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μια κουβέντα. Η δικιά μας πρόταση, τι λέει του ΚΚΕ που κινείται στον αντίποδα αυτόν, λέει ότι πρέπει να κουρευτούν γενναία τα χρέη και προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα.